Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Σταμαδάκης. Είναι η εκπομπή 7 ημέρες στη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Η δεύτερη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Ξεκινήσαμε με κυρία και θα συνεχίσουμε και σε αυτή την εκπομπή με κυρία, με την Αναστασία Πατλακίδου, συνάδελφο δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό, την ψυχή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ορεστιάδας. Αναστασία, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές, παύλα τηλεθεατές και σε σένα από έναν άλλο χώρο που εγώ δεν τον ξέρω καθόλου, ωστόσο έχει πολλά φώτα. Σε κατεβάσαμε από τον δεύτερο στον πρώτο. Ναι, ναι. Το ραδιόφωνο είναι στο δεύτερο, είναι στα ψηλά. Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι είναι και μεγάλη, καλά, δικιά σου μεγάλη αγάπη. Το ραδιόφωνο αγάπη είναι... αγάπη των περισσότερων. Νομίζω ότι... όσα χρόνια και αν περάσουν, ακόμα και οι άνθρωποι της τηλεόρασης θα κάνουν ραδιόφωνο, θα ακούνε ραδιόφωνο. Δεν γίνεται χωρίς ραδιόφωνο. Έχει αλλάξει και η τεχνολογία τόσο που νομίζω ότι είναι για καλό για το ραδιόφωνο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έκανε πιο εύκολο, τουλάχιστον σε μένα που κάνω χρόνια ραδιόφωνο από το 90, μου διευκόλυνε τα πράγματα, δηλαδή το ίντερνετ και η τεχνολογία γενικά διευκόλυνε τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει την αναζήτηση, τον ήχο, τις μουσικές, ότι οι ακροατές σου μπορούν να σε βρουν από παντού, ενώ πριν σε έβρισκαν και δεν στο έλεγαν επί τόπου ή έπρεπε να σου τηλεφωνήσουν που ήταν πάρα πολύ ακριβό για αυτούς. Ξαφνικά η τεχνολογία σου επιτρέπει να μιλάς με τον ακροατή στην Αμερική, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Έχουμε πολλά ξενάκια, οπότε όλα αυτά τα ξενάκια εντός και εκτός Ελλάδας μας βρίσκουν και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια και πιάσαμε για το... με τους ακροατές, να πιάσουμε και να μπούμε και κατευθείαν στο Zoom, κάθε πότε κάνεις εκπομπή, 101,5 συχνότητα του Δημοτικού 101,5, ξανά το Δημοτικό Ραδιόφωνο θέλει να μαζέψει όλους τους ακροατές του, που ήταν πολλοί πάντα. Γιατί καλές είναι... εποχές 2000, Ναι, εγώ ήμουν εδώ και το 1996 μέχρι το 2003, για 7 χρόνια. Όπως είπα, είχα ξεκινήσει το 90 το ραδιόφωνο, αλλά το Δημοτικό Ραδιόφωνο... Πειρατικό τότε? Όχι. Εσύ ήταν... δεν ξεκίνησες από το πειρατικό? Όχι. Εγώ ξεκίνησα από τον FM 100 που ήταν στην πλατεία, σε ένα διόροφο εκεί στο κέντρο. Επίσης, μετά πήγαμε στο Μεθόριος, πέρασα και από το Ράδιο Εύρος. Πέρασα από όλα τα ραδιόφωνα της πόλης. Απλώς ήθελα να πω για το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Νομίζω ότι είναι το ραδιόφωνο της καρδιάς όλων των ανθρώπων εδώ. Γιατί έχει, αγαπάει τον καθένα ακροατή και επίσης έχει αυτή την ομπρέλα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, του Δήμου. Γιατί είναι όπως ένα κρατικό ραδιόφωνο το αγκαλιάζει το κράτος και ένα δημοτικό ραδιόφωνο το αγκαλιάζει ο Δήμος. Και επίσης έχει και όλα τα εχέγγυα και τους ανθρώπους, όλη η ραδιοτηλεόραση, να μπορεί να βρεθεί παντού. Και αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό? Να μπορεί να βρεθεί παντού. Και κάθε πότε σε ακούμε? Ξεκινήσαμε να στήσουμε, αυτό έλεγα, το Δημοτικό Ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Από το πρωί ξεκινάμε στις 11 μέχρι τις 2. Και τα απογεύματα η εκπομπή μεταδίδεται 6 με 8 σε επανάληψη. Όμως αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι όλο αυτό το καιρό γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Με την έννοια ότι προσπάθησα να μαζέψω τον αφρό από τις μουσικές και τα τραγούδια για να μπορεί ο ακροατής να βρεθεί ανά πάσα στιγμή μπροστά στην ποιότητα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, να ακούσει με το παιδί του μουσική και να μπορεί να κάνει και κουβέντες και όλα όσα χρειάζονται. Υπάρχουν στιγμές που εκπλήσεσαι εσύ με τις μουσικές επιλογές? Βάζεις έτσι κάποια νοητά όρια και τα ξεπερνάς? Θεωρείς ότι είναι κάτι που δεν τα άκουγες ποτέ και το ακούς και σου αρέσει? Κάτι όχι. Που αναιρείς ενδεχομένως, κάτι που άκουσες στο παρελθόν και είπες αυτό δεν μ' αρέσει ή αυτό μ' αρέσει και να άλλαξε άποψη στην πορεία? Και η εκπομπή και το ραδιόφωνο γενικά δεν έχει όριο, δεν έχει πλαίσιο και δεν έχει ηλικία, όριο ηλικίας, ούτε και φύλο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί
αυτό που χρειάζεται ο δημοσιογράφος και ο παραγωγός των εκπομπών είναι να έχει ανοιχτές τις κεραίες του, δηλαδή ακόμα και στη βόλτα του, ό,τι ακούσει να το κρατήσει μέχρι να πάει στο ραδιόφωνο και να το μοιραστεί με τους ακροατές. Νομίζω ότι είμαι ανοιχτή σε κάθε τι καλό. Το καλό πάντα μπαίνει σε εισαγωγικά και είναι υποκειμενικό, θα έλεγα. Υποκειμενικό αλλά... είναι, αλλά νομίζω ότι το καλό πλέον... ο καθένας ποιότητα... στο χρόνο καταλαβαίνει τι είναι το καλό για τον εαυτό του τουλάχιστον. Νομίζω ότι η ποιότητα έχει μία αντικειμενικότητα. Δηλαδή ένα πράγμα που είναι ποιοτικό αντέχει και στο χρόνο. Και εκεί είναι που πρέπει να έχεις ανοιχτές τις κεραίες για να δεις έναν τραγουδιστή και να μην τον απορρίψεις γιατί δεν τον άκουγες πριν. Εμένα μου αρέσουν και τα μουσικά σχήματα της περιοχής. Έχουμε πάρα πολύ καλούς μουσικούς εδώ στην περιοχή, γενικά καλλιτέχνες και ανθρώπους που γράφουν και ανθρώπους που παίζουν μουσικές και κάθε φορά που όποτε μπορώ τους φιλοξενώ στην εκπομπή γιατί με κάνουν περήφανη. Νομίζω ότι αυτό είναι και ο ρόλος ενός ραδιοφωνικού παραγωγού, ενός ανθρώπου που κάνει ραδιόφωνο. Mm-hmm. Να δίνει χώρο και χρόνο σε ανθρώπους οι οποίοι σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον στο παρελθόν, δεν είχαν ποτέ την δυνατότητα. Τώρα δεν αναφέρομαι τώρα στη σύγχρονη εποχή που τους βλέπουμε τους καλλιτέχνες, ακόμα και διαφήμιση να κάνουν στο YouTube για να γίνουν γνωστά τα τραγούδια τους. Αυτό τους βοήθησε. Φυσικά τους βοήθησε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αλλά και τους αφόπλησε οικονομικά. Νομίζω ότι εντάξει, άλλαξαν τα δεδομένα. Τώρα, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος, ποιος ήταν εκείνος, ο Βολάνης, που είχε δώσει ψεύτικα CD στους πλανώδιους. Και, ναι. Όχι ψεύτικα, αντίγραφα CD για να γίνει γνωστός. Εντάξει, ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του για να, mm-hmm. για να γίνει γνωστός. Αν το δούμε και διαφορετικά, Αναστασία, νομίζω ότι και οι μισθοί στα κέντρα διασκέδασης... Ναι, δεν είναι πια όπως πριν. Σωστά. Έχει αλλάξει... Πηγαίναμε Δευτέρα στην Αθήνα και λέγαμε, μα, πού θα πάμε. Τώρα πας Δευτέρα και λες... Έχει αλλάξει το YouTube σε αυτόν το κομμάτι. Δεν βγάζουν τόσο εύκολα, δεν βγαίνουν οι δίσκοι. Όμως μπορούμε να ανακαλύψουμε... Και το YouTube δίνει λεφτά όμως και το YouTube ναι, στους καλλιτέχνες. Ναι. Σε αυτούς που το κυνηγάνε και επίσης εμείς μπορούμε να ανακαλύψουμε πολύ εύκολα ανθρώπους και εκδόσεις επίσης πολύ εύκολα. Αρκεί να έχεις ανοιχτές τις κεραίες. Εγώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο να πούμε ότι όταν έγινε δεκαετία του 80 ήταν δύσκολα χρόνια. 1987, επίσημα 88, οπότε για φαντάσου πόσο δύσκολο είναι να βγει το ραδιόφωνο και θα σου θυμίσω, ανεβαίνοντας και... τώρα κάποιος στο ραδιόφωνο, βρίσκει μόνο εμένα στο στούντιο. Θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης ότι υπήρχαν εποχές που το Δημοτικό Ραδιόφωνο είχε και πολλούς δημοσιογράφους και πολλούς ηχολήπτες. Θέλω να θυμηθώ έτσι μαζί σου. Ξεκινούσε η μέρα με την Βικτωρία Τσονίδου το πρωί. Μετά έβγαινε η Έλενα η Κωνσταντινίδου. Συνεχίζαμε με την Σούλα την Καπετανίδου. Εγώ έμπαινα εμβόλυμα για το «Σαν σήμερα». Και στις 12.30 είχα τις μουσικές περιπλανήσεις και τα απογεύματα είχα το άρωμα μελωδίας. Ωστόσο, τα Σαββατοκύριακα ήταν επίσης πλούσιο. Μας είπες βέβαια κάτι που δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Ορίστε. Μας είπες κάτι που δεν μπορώ να το αφήσω. Μόνο γυναίκες. Τώρα... Το πρωί. Αυτό ήθελα να πω. Για τους ηχολήπτες ήθελα να αναφερθώ. Οι ηχολήπτες ήταν... ναι. Οι ηχολήπτες, θα πω πρώτα για τους ανθρώπους του Σαββάτου. Η κυρία Μπατζόγλου έκανε παιδική εκπομπή και επίσης ο Νίκος ο Νικολαίδης, ο εκπαιδευτικός, αγαπημένος όλων εδώ στην πόλη, έκανε εκπομπή με τραγούδια από ελληνικό κινηματογράφο. Έχω ακούσει πολλά καλά σχόλια για αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, γενικά, όχι, γιατί συγκεκριμένη, γιατί ναι. Εγώ δεν το ήξερα, μου το είπανε μετά στη συνέχεια ότι ο Νίκος ο Νικολαίδης έκανε. Και
Έχω ακούσει ανθρώπους που νοσταλγήσανε κάποιες σε κάποια φάση. Με τον Νίκο Νικολαίδη συναντιόμασταν όταν τέλειωνα εγώ τη Σαββατιάτικη την εκπομπή την πρωινή με το Σάββατο πρωί. Έμπαινε μετά ο Νίκος για την εκπομπή του που ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί ο κόσμος αγαπάει τον κινηματογράφο. Και οι Χολύπτες, οι οποίοι ήταν ένα γρανάζι του δημοτικού ραδιοφώνου που κρατούσε τα σκύπτρα με την έννοια τεχνικά, κρατούσαν όλη την υποδομή. Ο Στέφανος ο Ντουμανάκης, ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, λέω για αυτούς που πρόλαβα εγώ. Που θυμάσαι, ναι. Που πρόλαβα εγώ. Και μπορεί να ξεχάσουμε και κάποιον να μας συγχωρέσει τώρα. Συνεργαζόμουν εγώ με τον... όταν ήμουν εγώ τότε, ήταν ο Στέφανος ο Ντουμανάκης, ήταν ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έφυγε από την πόλη και διαπρέπει στη δουλειά του, ασχολείται με τηλεόραση, με τεχνικούς έτσι, όρους. Γράφει και πολύ περισσότερα. Επίσης ήταν ο Μασούδης, ο Λευτέρης ο Δελιγιάννης. Αυτοί ήμασταν νομίζω, δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Ίσως θα τον θυμηθώ στην πορεία. Πάντως, Αναστασία, λες για μια εποχή στην οποία για να φτάσει ένα τραγούδι στην Ορεστιάδα ήταν μια ολόκληρη περιπέτεια. Έπρεπε να βρεις τη δισκογραφική εταιρεία, η δισκογραφική εταιρεία να ανταποκριθεί και να προβάλλει το προϊόν της. Άλλο, ναι. Άλλο που δεν μπορώ να το καταλάβω, τέλος πάντων, άλλη εποχή, να σου στείλει το δίσκο. Ναι. Με χτέλ, με ταχυδρομείο. Τα courier δεν ήταν στα φόρτε τους δεν τότε. Είχε, δεν είχε courier τότε. Ναι. Ταχυδρομείο. Ήταν περιορισμένοι αυτά. Mm-hmm. Θυμάμαι μια φορά ήμουν στη Λύρα. Και συζητούσα με έναν άνθρωπο και του λέω: τι θα γίνει, θα είμαστε. Τώρα λέει: βγήκαν και τα courier, ας πούμε. Λέει: θα είμαστε και λίγο. Ναι. Μιλάς για δεκαετία τέλος 90. Ναι. 2000 ίσως είχαν αρχίσει τα courier. Εκεί. Και ήταν μια ολόκληρη διαδικασία. Σε έπρεπε να κρατήσω, λέει: θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι. Του λέγε: σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, το θέλω και εγώ, αλλά δεν το έχω. Ναι. Σωστά. Ναι. Και επίσης, σκέψου λίγο, εσύ έχει έρθει καινούριο στην πόλη μέσα σε εισαγωγικά, ενώ ζεις πάρα πολλά χρόνια, είσαι πλέον ορεστιαδίτης, αλλά σκέψου ότι για αυτόν που ζεις στην Αθήνα, η Ορεστιάδα είναι πάρα πολύ μακριά για να μπορέσει ο παραγωγός ή το ραδιόφωνο να προσεγγίσει τις εταιρείες. Παρ' όλα αυτά κάποιοι προσπάθησαν μέσω της Ορεστιάδας λόγω του στρατού να πιάσουν κάποια τραγούδια. Έχουμε αρκετά τραγούδια. Νομίζω ότι ο στρατός ακούει ραδιόφωνο πάρα πολύ, πάρα πολύ ραδιόφωνο. Άκουγε τουλάχιστον τότε, δεν ξέρω. Για τώρα δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Είχε τηλεφωνήματα, φαντάζομαι, από Σκοπιές, από αυτά. Περισσότερο νομίζω τις βραδινές ώρες ήταν τα πιο... Εγώ δεν... Περισσότερο είχαν τα παιδιά τα βράδια. Το άρωμα μελωδίας ήταν μέχρι τις 8 πάντα. Δεν είχε πιάσει ακόμα. Όχι, δεν είχα και αυτού του είδου τέτοια τηλέφωνα, αλλά οι βραδινές οι εκπομπές, μιλώντας και με άλλους παραγωγούς, είχαν πάντα τηλέφωνο. Γιατί 8 η ώρα είναι ενεργό ακόμα το στρατό. Ναι, δουλεύει, είναι ανοιχτή η αγορά, τα μαγαζιά πάντα θα ακούνε ραδιόφωνο και ειδικά αν έχουν ένα καλό ραδιόφωνο, είναι πολύ σημαντικό ο ακροατής να ξέρει ότι είσαι εκεί, ότι έχει το ραδιόφωνο ανοιχτό. Όσα χρόνια και αν περάσουν και στο αυτοκίνητο επίσης, πόσες φορές δεν έχεις ανεβεί στο αυτοκίνητο και δεν έχεις αναζητήσει ένα ωραίο τραγούδι να ακούσεις με τα παιδιά σου ή με τον σύντροφο. Είναι νομίζω το πρώτο πράγμα που κάνεις. Αν δεν έχεις το MP3, το CD, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι πλέον θα... Τα ραδιόφωνα ανοίγουν αυτόματα με τα αυτοκίνητα. Ναι, νομίζω ότι δεν. Στα αγαπημένα είναι ο αγαπημένος σταθμός, έτσι δεν είναι. Και επίσης, αυτό το MP3 που λες είναι ότι είναι τα γνώριμά σου, είναι αυτά που ξέρεις εσύ. Τα αγαπάς μεν, αλλά λες για να ακούσω και τον αγαπημένο μου σταθμό, να δω τι παίζει τώρα. Γιατί, έλεγα πριν για την ποιότητα, όλα μπαίνουν μέσα και η είδηση που πρέπει να έχει και την είδηση ο ακροατής, αλλά επίσης να έχει και κάθε τι καλό που γίνεται γύρω του. Εγώ αυτό που λέω πάντα στους ακροατές μου είναι όλα αυτά τα χρόνια ότι το ραδιόφωνο του κάνει η εκπομπή μου, του κάνει έντεχνη την καθημερινότητα, δηλαδή το αλάτι και το πιπέρι. Όχι απλώς το ζήν, αλλά το ευζήν, έτσι δεν είναι.
Φαντάζομαι δεν το έχεις κάνει, αλλά είναι τεχνικά δύσκολο να το κάνεις. Να σκεφτείς ποιανού καλλιτέχνη έχεις παίξει περισσότερες φορές στα τραγούδια. Πολύ δύσκολο αυτό που σε ρωτάω, αλλά από τον αγαπημένο καλλιτέχνη ίσως βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ότι δεν υπάρχει εκπομπή που να μην παίζει ο Νταλάρας, είναι ελάχιστες φορές. Τον αγαπάω πολύ, γιατί διαλέγει πάρα πολύ καλά μουσικούς, τραγούδια και όλα αυτά. Δουλεύει με πολύ ωραίους στιχουργούς. Επίσης Αλεξίου. Έχουμε έναν αφρό από τραγουδιστές που δεν μπορείς να τους να μην παίξεις τέτοιες μουσικές. Και επίσης φαντάσου ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι νεότεροι πρέπει να γνωρίσουν και αυτούς τους τραγουδιστές, γιατί ξέρουν τις τωρινές γενιές, έτσι δεν είναι? Και δυστυχώς ξέρουν και τραγούδια τα οποία δεν είναι και τόσο... Ναι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι μουσικές, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή είχα πάει στο θεατράκι κάτω και είχε έρθει ο Ξαρχάκος από τη ΔΚΠΑΟ και σκεφτόμουν πόσο σημαντική είναι μια τέτοια εμπειρία να πας με το παιδί σου να ακούσεις έναν τέτοιο καλλιτέχνη και να το έχει στη φαρέτρα των εμπειριών του κάποια στιγμή όσο μεγαλώνει και να λέει εγώ πήγα και ή άκουγα τέτοια μουσική, γιατί τελικά διευκολύνει και εμπνέει και τη σκέψη των παιδιών χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι σφουγγάρι. Δηλαδή εγώ άκουγα τις μουσικές του Ξαρχάκου και σκεφτόμουν ότι είναι, μου ξετυλίγει την ιστορία της Ελλάδας με μουσικές. Όπως και όλη η μουσική, και ο Χατζηδάκης, και ο Μαρκόπουλος, είναι ο Θεοδωράκης, πυλώνες. Δεν γίνεται χωρίς αυτούς και νομίζω ότι παίζοντας μουσικές τέτοιες στο ραδιόφωνο, τουλάχιστον είσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου ότι οι ακροατές σου ακούν καλή μουσική, καλό τραγούδι και ίσως αυτά είναι και τα εχέγγυα για να σε ακολουθούν στις εκπομπές. Και νομίζω ότι και η μεγάλη επιτυχία είναι να μπορείς να παίζεις καλές μουσικές, ο ακροατής να μην περιμένει μόνο το τραγούδι σου, ναι, αλλά και αυτό που θα πεις. Αυτό είναι, ξέρεις, είναι το σημαντικότερο, με την έννοια ότι σου λέει ο άλλος κάνεις ραδιόφωνο και τι θα πεις ανάμεσα. Το τι θα πεις είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Θυμάμαι, είχα προτείνει σε κάποιον να βάλουμε στη ροή του προγράμματος τότε ποίηση. Απλά ποίηματα που τα παιδιά έρχονται σε επαφή. Και οι συνεργάτες μου με ειρωνεύτηκαν. Με την έννοια ότι κανένας δεν θα καταλάβει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω απορρίψει κανέναν άνθρωπο. Πιστεύω ότι σε όλους αρέσει και να ακούσουν μια λέξη που μπορεί να την πουν μετά στη γυναίκα τους, στο παιδί τους, όπως επίσης και ένα βιβλίο. Πάρα πολλοί ακροατές, γιατί έχω και ποιήση και βιβλία στην εκπομπή, και παραμύθι επίσης και ιστορίες, πάρα πολλοί ακροατές μου τηλεφωνούν και μου λένε συνέχισε να μας διαβάζεις γιατί δεν πιάνουμε βιβλίο. Λοιπόν, θα πούμε για τα βιβλία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά να κάνω και μια αποκάλυψη. Ξέρεις ποια είναι, εσύ το ξέρεις, θα το πούμε στους τηλεθεατές. Η φανατικότερη ακροάτριά σου είναι η Ελένη Μαλασίδου. Χαίρομαι γιατί η Ελένη με ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται κάθε μέρα, αχ, και δεν άκουσα χθες την Αναστασία. Φύγε, Ελένη, τη λέω πρωί-πρωί τώρα, δηλαδή. Έχω ανθρώπους τελικά που... Εγώ, επειδή τη βλέπω κάθε μέρα και ξέρω ότι σε ακούει... Με την Ελένη συνεργαζόμασταν, την Ελένη Μαλασίδου, η οποία είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά μου λέει κάθε μέρα τι είπες, άσε με, Ελένη. Συνεργαζόμασταν μαζί, την έβρισκα και στο ραδιόφωνο από το 96, όταν ήμασταν εκείνη, ήταν στην τηλεόραση. Αλλά επίσης έχω ακροατές, θα γελάσεις με αυτό, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχω ακροατές που μ' άκουγαν ως μαθητές και έμπαινε η μαμά τους και τους έλεγε τότε που έκανα την βραδινή εδώ μέχρι τις 8 και μετά είχε πάει μέχρι τις 9 και τους έλεγαν πάλι ραδιόφωνο ακούς, λίγο να τελειώσει η Πατλακίδου και θα κλείσω μετά. Δηλαδή διάβαζαν με το ραδιόφωνο, με την εκπομπή μου και τους βρήκα στην πορεία να μ' ακούνε με τα παιδιά τους, με τους συντρόφους τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Μόνο να το έχεις σαν σκέψη. Νομίζω... Πάρα πολύ. Είναι υπέροχο σαν σκέψη. Με αυτή την υπέροχη σκέψη να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας η Αναστασία Πρατουλακίδου, την ακούμε καθημερινά στο δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστιάδας. Αναστασία, είπαμε καλά, ήταν ωραία εικόνα αυτή που αφήσαμε με τους ακροατές, μαθητές και τώρα. Είναι υπέροχη, υπέροχη εικόνα. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι να έρχονται ακροατές να σε βρίσκουν και να σου λένε, ξέρεις, εγώ διάβαζα στις εξετάσεις μαζί σου και μετά σ' άκουγα με τον άνθρωπό μου και τώρα σ' ακούω με το γιο μου. Είναι υπέροχο. Υπέροχο, πάντως... Και δεν είναι ένας ή δύο, ναι, είναι και, αρκετοί. Και πόσοι δεν το έχουν πει και πόσοι από ένα τραγούδι έχουν πιαστεί... Και έχουν ερωτευτεί. Και έχουν βρει στάση ζωής. Ναι. Δηλαδή... Ξέρεις, αυτό μπορείς να το κάνεις και μέσα από μια ιστορία που θα πεις, από ένα παραμύθι που θα πεις, από... γιατί τα ακούει κάποιος όταν του πεις λες παραμύθια και λέει... Τώρα τι θα πει παιδιάστικο πράγμα. Τα παραμύθια είναι παρηγοριά για, και για μικρούς και για μεγάλους. Εγώ διαλέγω πάντα παραμύθια που είναι για μεγάλους, όμως αφορούν και τα παιδιά, γιατί τα παραμύθια κυρίως αφορούν τους μεγάλους. Έτσι βγήκαν τουλάχιστον. Είναι αυτές οι ιστορίες που λέγονταν από στόμα σε στόμα για να κρατηθούν όλα αυτά που πέρασε ο άνθρωπος μέχρι να δημιουργηθούν όλα τα άλλα τα μέσα για να γραφτούν τα βιβλία και να προχωρήσει αυτή η τεχνολογία, με την τεχνολογία να έρθουν τα βιβλία στα χέρια μας και μέχρι να φτάσουμε στην άλλη πλευρά που τώρα πια μπαίνουν οι άνθρωποι και ακούνε βιβλία. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, υπάρχει, μιλάω για τα και... e-books. Η εκπομπή λοιπόν... πριν από τα e-books έκανε αυτό το πράγμα. Διαβάζω εγώ βιβλία και μέσα από εκεί βρίσκω ιστορίες ή αποσπάσματα που πιστεύω ότι μπορεί να θυμίσουν σε έναν ακροατή μια μυρωδιά από τη μάνα του, μια μυρωδιά από τη γιαγιά του ή μια εικόνα από το πατρικό του που μπορεί να είναι, λέω τώρα, στην Αμερική ή στη Γερμανία και να θυμηθεί τον κήπο του πατρικού του. Με τους ακροατές που είναι στο εξωτερικό, έχεις συχνή επαφή? Αυτοί μου στέλνουν μηνύματα, ναι, στο Messenger. Κρατάτε επαφή? Ναι, με ακολουθούν οι περισσότεροι. Γιατί τους ακροατές στην Ορεστιάδα λίγο πολύ θα τους δεις στο δρόμο. Εννοώ, τους αυτό, ακροατές αυτό, τους βρίσκεις και εδώ. Αυτό εννοώ, ναι. Το Messenger που λέγαμε πριν για την τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί... με το Messenger μπορεί να σου στείλει κάποιος μήνυμα, όχι την ώρα που σε ακούει, γιατί από, ναι, μπορεί να σε ενοχλήσει. Σε σέβεται ο ακροατής όταν τον σέβεσαι κι εσύ. Μπορεί εκείνη την ώρα να σου στείλει, αν θέλει, να πει κάτι για αυτό που λες, αλλά πολλοί μου στέλνουν και μετά. Στο τέλος. Στο τέλος, την επόμενη μέρα, να μου πουν, ξέρεις, αυτό που έλεγες χθες ή ακούγαμε χθες όλοι μαζί. Κάποιοι μου λένε ότι μέσα από το ραδιόφωνο θυμούνται. Κάποιοι μου λένε ότι κάνουν κουβέντες με τα παιδιά, κάνουν βόλτες με το αυτοκίνητο και ακούνε την εκπομπή, είναι, ή κάποιοι περιμένουν τα πιτσιρίκια να σχολάσουν και περιμένουν στο αυτοκίνητο. Αλλά νομίζω πολλοί με ακούνε στην κουζίνα, την ώρα, ειδικά αυτή η ώρα τώρα που είμαστε, 11-2, στην κουζίνα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο να είσαι στην κουζίνα και να ακούς ραδιόφωνο από το να έχεις ανοιχτή την τηλεόραση. Ναι. Και να... Έτσι και λέω, σαν να ακούς την κουζίνα, σίγουρα θα έχεις γυρισμένη την πλάτη στην εικόνα. Ναι, απλώς έχεις... Ναι. Νομίζω ότι είναι... Το ραδιόφωνο είναι πιο χρηστικό. Είναι, δεν ξέρω, άμεσο. Τώρα τολμάω να πω αυτά τα πράγματα μέσα στα φώτα της τηλεόρασης και μέσα στα... Για το δικό μας ραδιόφωνο μιλάμε. Αλλά το ραδιόφωνο δεν σου δίνει έτοιμη τροφή. Σου δίνει λέξεις, μουσικές, ιστορίες και σε αφήνει εσένα να κάνεις την περισσότερη δουλειά με τον εαυτό σου. Να κάνεις τη σκέψη που άφηνε στην άκρη ή εκείνο το δύσκολο θέμα που σε απασχολεί, μπορεί να σου πει μία λέξη αυτός που κάνει την εκπομπή και ξαφνικά να σου ξεκλειδώσει εκείνο που το είχες παρατημένο.
Και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι κάποιες από τις συνεντεύξεις ανεβαίνουν και στο, στη σελίδα της δημοτικής τηλεόρασης, στο YouTube. Ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Η τεχνική εδώ είναι εξαιρετική. Τώρα πια με την τεχνολογία, αυτό που βρήκα τώρα είναι ότι είμαι δεύτερη χρονιά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Αυτό που βρήκα με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ότι ανεβαίνουν συνεντεύξεις στο YouTube. Οπότε κρατάς τις εκπομπές, τις παίζονται και το απόγευμα. Έχω κάποιους που ακούν τα απογεύματα, αλλά ανεβαίνουν οι συνεντεύξεις και μπορεί κάποιος να τις ακούσει ανά πάσα στιγμή. Από το κινητό του. Και σε άσχετο χρόνο όσον αφορά. Γιατί δηλαδή, αξίζουν οι κουβέντες. Να ακούσει κάτι το οποίο. Ναι. Οι κουβέντες γίνονται. Και η αναζήτηση φαίνεται και κάτι άλλο. Σωστά, σωστά. Και επίσης μέρος της εκπομπής είναι να φωτίζει θέματα που συμβαίνουν στην κοινωνία, όχι μόνο από βιβλίο, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Εγώ δεν βάζω χ σε κανένα θέμα, δηλαδή ό,τι συμβαίνει το φωτίζω, γιατί μπορεί να μην αφορά 10 ανθρώπους, να αφορά 2, αλλά πρέπει να φωτιστεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτό θα βρει και ενδιαφέρον κάποιος άλλος, ο οποίος μπορεί κανένα να μην το έχει σκεφτεί. Ναι, ναι. Δηλαδή, σίγουρα μπορεί και η συνέντευξη με έναν πολιτικό να φέρει, να ακούσεις κάτι. Και κάτι διαφορετικό. Και κάτι διαφορετικό. Να σηκώσει μέσα σου την ερώτηση, ναι, που σε ταλανίζει ή ένα θέμα που σε αφορά και μπορεί να το στείλεις με Messenger και να, ή με το Δήμαρχο ή με άλλους ανθρώπους που έχουμε κάνει κουβέντες με τον Δήμαρχο στο ραδιόφωνο ή με ανθρώπους που από το δικό τους μετερίζει αγωνίζονται κάθε μέρα. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να μην υπάρχουν στο ραδιόφωνο. Έχω την αίσθηση ότι το ραδιόφωνο δίνει χώρο σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην ήθελαν όχι να προβληθούν, να πούν την άποψή τους κάπου αλλού. Νομίζω ότι σου προσφέρει τα ηχέγγυα του να μην σε βλέπουν και η γλώσσα λύνεται. Έχω αυτή την αίσθηση. Δηλαδή και ναι, από τα μηνύματα που δεν ξέρω τι μηνύματα λαμβάνεις, mm-hmm, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιος θα σου στείλει ένα μήνυμα που δεν θέλει ούτε να το γράψει κάπου, ούτε να χρησιμοποιήσει τη φωνή της Αναστασίας για, ναι, να πει αυτό. Ναι, ναι. Η συμμετοχή του είναι με τη φωνή του παραγωγού, του δημοσιογράφου. Ωστόσο, αν μιλήσει, ξέρει ότι δεν θα τον δούνε. Οπότε του φαίνεται η έκθεση ότι δεν είναι τόσο έντονη. Ας πούμε, πιάνω τώρα τον εαυτό μου να μιλάμε και νομίζω ότι μιλάω στο ραδιόφωνο. Δεν συνειδητοποιώ ότι υπάρχει μια κάμερα απέναντί μου, κάτι ξένο για μένα. Το ίδιο νιώθουν και οι συνεντευξιαζόμενοι, δηλαδή αν τους τηλεφωνήσω. Βγαίνουν πολύ εύκολα με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να συνειαριστούν, να είναι σε συγκεκριμένο χώρο. Μπορούν στο χώρο της δουλειάς τους να βγουν λίγο κάπου ήσυχα και να πούμε 5-10 ουσιαστικές κουβέντες που όμως αξίζει να τους βρούμε. Όπου και αν είναι. Μπορεί να είναι κάποιος στην Αθήνα, στο Δημότυχο, στο Σουφλί, στα Πετρωτά, στο Ορμένιο. Είχα δει πάντως, νομίζω, Αναστασία, τα τελευταία αρκετά χρόνια, η περίοδος των αφιερώσεων από το ραδιόφωνο. Ναι. Έχει χαθεί, νομίζω, έχει περάσει αυτή η εποχή. Αυτό μάλλον ήταν η ανάγκη. Ο Κώστας αφιερώνει στη Σούλα. Ναι, μάλλον ήταν η ανάγκη της επικοινωνίας, η αφιέρωση. Και επειδή αυτοί που έκαναν τότε ραδιόφωνο, μην ξεχνάς ότι είχαν αγάπη για μουσική και για το μέσο. Δεν ήξεραν με τι άλλο τρόπο να επικοινωνήσουν. Οπότε ο ακροατής δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Και ζευγάρια έχουν γίνει μέσα αυτών των, ναι, αφιερώσεων, γιατί, ναι, περίμενε, ναι, η Σούλα να ακούσει τον, ναι, Κώστα. Ναι, και επίσης γινόταν σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και ταινίες έχουν γίνει, αν θυμάσαι με τον Ψάλτη εκείνη η ταινία. αλλά επίσης ήταν σε όλη την Ελλάδα, ξεκίνησε με τους πειρατικούς αυτό. Η αφιέρωση ήταν το πιο εύκολο. Και στήθηκαν πολλές εκπομπές. Και τώρα, άμα θυμηθούμε τώρα τους πειρατικούς σταθμούς, ας πούμε, θυμόμαστε την αστυνομία.
να πηγαίνει να ψάχνει να βρει τους πομπούς. Ναι. Ξεκίνησαν με την αφιέρωση. Πάρα πολύ ραδιοφωνική παραγωγή. Να πω ότι και ο Τάσος ο Παλαιστίδης έτσι είχε ξεκινήσει. Και ο Τάσος ο Παρασκευαΐδης έτσι είχε ξεκινήσει με τις αφιερώσεις. Ήταν το πιο εύκολο. Και επίσης να πω ότι το πιο εύκολο, τότε ήταν δύσκολο να γίνει ραδιόφωνο. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Απλώς, με την τεχνολογία. Με την τεχνολογία, ναι. Απλώς δυστυχώς τα έξοδα λειτουργίας πλέον με τη... Γι' αυτό και ήταν... Έχουν εκτοξευθεί τώρα όμως. Δηλαδή, ναι, πολύ σημαντικό, ας πούμε, για τον κύριο Βαρσαμακίδη που έκανε ραδιόφωνο, αρχικά δημοτικό ραδιόφωνο και στην πορεία δημοτική τηλεόραση και το υποστήριξαν όλοι. Εγώ επί αναγνώστου είχα έρθει στο δημοτικό ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει στηθεί κάτι τόσο μεγάλο, αξίζει τον κόπο να υπάρχει σε μια πόλη, γιατί καλύπτει όλη την περιοχή. Εγώ έχω πάρα πολλούς ακροατές από το Διδημότυχο, από το Σουφλί, είναι όλοι εξαιρετικοί όπου και από άλλες περιοχές. Είπα εδώ κοντά. Απόψε θα έχουμε και τηλεθεατές όσο φτάνει η DJ. Εντάξει, βέβαια και το μην ξεχνάμε ότι είναι και το διαδικτυακό. Πότε παίζεται η εκπομπή σου? 9 η ώρα το βράδυ. Σήμερα. Α, πάρα πολύ ωραία. Αναστασία, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση με τα βιβλία, έχεις πολύ καλή σχέση από όσο ξέρω. Προσπαθώ. Αν και από όσο έχω καταλάβει, δεν συμφωνούμε στους συγγραφείς τόσο πολύ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε, χρειάζεται να διαβάζουμε. Ρώτησα κάποιο συγγραφέα, θεωρείς ότι είναι καλό να ο γονιός να διαλέγει τι θα διαβάσει το παιδί ή να το αφήνει να διαλέξει μόνο το όταν είναι μικρό? Και μου είπε, ας το αφήσει να διαβάζει. Ας εξοικειωθεί και ας το κλέψει τελικά, το ξέρεις πολύ καλά, από τη δύναμη του τάμπλετ και της εικόνας. Και επίσης δεν είναι... Εγώ δεν συμφωνώ πάντως αυτό που λένε, δεν προσωπική μου άποψη, αυτό που λένε τα παιδιά είναι φυλακισμένα στα τάμπλετ και σε αυτά. Τέλος πάντων, έχω μια άλλη άποψη, τα παιδιά που να διαβάσουν θα διαβάσουν. Ναι, να τα κάνουν όλα. Τα παιδιά που... Γιατί εμείς όταν ήμασταν μικροί, δηλαδή δεν βλέπαμε στρουφάκια στην τηλεόραση όλη μέρα. Εγώ έπαιζα πάρα πολύ. Ναι. Εγώ γεννήθηκα σε μια εποχή που εμείς παίζαμε. Ευτυχώς έπαιξε και ο γιος μου. Και πάλι τα παιδιά παίζουν. Δεν θεωρώ ότι... Εννοώ στη γειτονιά. Ναι, εντάξει. Νομίζω πάλι τα παιδιά παίζουν. Ναι. Γιατί είναι μέρος της ζωής, αλλά δεν μπορείς να είναι... Εντάξει, είναι και οι χρόνοι μας κάπως δύσκολοι. Ούτε επίσης μπορούμε να ταιριάξουμε όλοι με ένα συγγραφέα και να τον ακολουθήσουμε... Από πίσω, κατά γράμμα. Αλλά και δεν σημαίνει και ένα συγγραφέα ότι πέρα από έναν που γνωρίζω, και είναι η προσωπική μου άποψη, ναι, δεν σημαίνει ότι κάθε συγγραφέα αυτό που γράψει θα γράψει πάντα είναι και κάτι καλό. Όχι, εγώ απαραίτητα. Εγώ σε όσους έχω διαβάσει, έχω βρει καλά και. Εκτός από τον έναν που είπα, έχω βρει και καλά και κακά. Τελευταία με χαροποιεί ότι υπάρχει πολύ δυναμικό και άνθρωποι που δοκιμάζουν να εκτεθούν μέσα σε εισαγωγικά και από εδώ, από την περιοχή, με πολύ καλές κινήσεις και πολύ καλά βιβλία. Αλλά επίσης, μην ξεχνάς ότι το βιβλίο είναι για να ξεχαστείς, για να περάσεις λίγο καλά την ώρα σου, αλλά επίσης μπορεί να σου δρομολογήσει και τη σκέψη λίγο, να σου την κινητοποιήσει και είναι ωραία να βλέπει ένα πιτσιρίκι τον μπαμπά να διαβάζει. Όπως είναι ωραία να τον βλέπει να μιλάει όμορφα. Όπως είναι ωραία να του δείχνει τι τρώει για να μάθει και το παιδί να τρώει καλά. Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Απλά ζούμε σε μια δύσκολη εποχή που ακούμε και πολύ άσχημα πράγματα και για συγγραφείς και για τραγουδιστές. Μερικές φορές όταν γνωρίζεις κόσμο, λες, γιατί το γνώρισα, απομυθοποιείται η εικόνα, προτιμώ να ξέρω το τραγούδι, το κείμενό του, το βιβλίο του. Ναι, αλλά καμιά φορά... Τελευταία έσκασε η είδηση αυτή με τον συγγραφέα με τα παιδικά βιβλία και έγινε, όπως είδες, πολύ μεγάλος, μεγάλη κουβέντα. Ναι, γιατί για πολλούς ανθρώπους είναι απογοήτευση. Όπως όμως νομίζω ότι, εντάξει, αυτός ήταν ένας γνωστός. Ένας γνωστός Έλληνας. Mm-hmm. Όπως
και αν δεις στην Ελλάδα γενικότερα, αν δεις και να μάθεις για κάποιον γνωστό σου κάτι, θα πεις καμιά φορά, α, δεν το περίμενα, δεν το πιστεύω. Το λέμε. Ναι, συμβαίνει γύρω μας, δίπλα μας, παντού. Το κακό ελοχεύει παντού. Στο χέρι μας είναι να πολλαπλασιάσουμε το καλό. Εγώ το λέω και στους ακροατές. Άμα δεν μοιραστούμε το καλό, δεν θα πολλαπλασιαστεί. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί που δεν τους βρίσκουμε. Γιατί δεν μπορούν να μας βρουν, έτσι δεν είναι. Και ευτυχώς με την τεχνολογία μπορεί να σε βρει. Εμένα πια αρχίζουν και μου στέλνουν βιβλία πάρα πολλοί άνθρωποι για να διαβάσω τη δουλειά τους, να μιλήσουμε αργότερα για τη δουλειά είναι, τους. Αυτό δείχνει ότι σέβονται πολύ την άποψή σου. Ναι. Και εμπιστοσύνη και περιμένουν να ακούσουν και την κριτική σου. Ναι, με όσους μιλάω πάντα, πριν την κουβέντα, η προετοιμασία για μας είναι να ξέρουμε γιατί θα μιλήσουμε. Ας πούμε, δεν μπορεί να παρουσιάσεις ένα συγγραφέα ή ένα βιβλίο και να μην το έχεις διαβάσει. Γίνεται. Για μένα, για καλά, να κάνεις σωστή δουλειά. Όταν πάω σε παρουσίαση βιβλίο και ακούω, δεν πρόλαβα να διαβάσω. Είσαι προσκεκλημένος. Ναι. Τι πάει να πει δεν πρόλαβα να διαβάσει. Εντάξει, δεν μπορούσα να διαβάσει όλο το βιβλίο. Διάβασε 10 σελίδες, 15, διάβασε την εισαγωγή. Να έχεις μια εικόνα, τι πάει να πει. Ναι. Όταν το ακούω, τρελαίνομαι. Ναι. Είναι εντάξει, κάτι είναι που γίνεται. Είναι ειλικρίνη, εντάξει, οκ, okay, το αντιλαμβάνομαι, ναι. Αλλά θα το διαβάσω. Δεν είναι βιβλίο που δεν εκδόθηκε, που εκδόθηκε το πρωί. Είναι κάτι ξέρεις, που γίνεται. Πριν 5 μέρες θα πας εκεί, διάβασε, μισή ώρα. Είναι ο σεβασμός που οφείλουμε. Στο αυτοκίνητο που σε πάνε, διάβασε. Στο μετρό που θα πας στην Αθήνα, διάβασε. Λοιπόν. Εγώ έχω ως αρχή να μην κάνω αυτό που δεν θα ήθελα να κάνουν σε μένα πάντα και στις σχέσεις μου και στη δουλειά. Δηλαδή δεν γίνεται να φιλοξενήσω κάποιον στην εκπομπή και να μην έχω ενημερωθεί για τη δουλειά του. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας, πάρα πολύ δύσκολο, να έχεις ανοιχτές τις κεραίες, το ξέρεις πολύ καλά, να μην αφήνεις τίποτα από ό,τι γίνεται γύρω σου. Δηλαδή εγώ θα καθίσω να δω το στο Facebook ας πούμε, αλλά θα κοιτάξω ουσιαστικά να δω μήπως μου ξεφύγει κάτι από μια εκδήλωση που έκανε κάποιος, να μην περάσει τα ψηλά και δεν περάσει μέσα από την εκπομπή, να μην το μοιραστώ. Το ίδιο γίνεται και με τα βιβλία. Δεν γίνεται να μην διαβάσεις και να μην σεβαστείς τη δουλειά κάποιου. Και τα σχήματα που σου είχα πει. Τα μουσικά. Λοιπόν, κάθε μέρα... 101,5 ή διαδικτυακά μπορούν να μας ακούσουν Άρωμα Μελωδίας 11 με 2 ή 6-8 τα απογεύματα. Ωστόσο όλη η ροή του προγράμματος είναι με εξαιρετικές μουσικές, με τραγούδια που δεν θα μετανιώσουν αν μας βάλουν στην παρέα τους, όπως δεν μετανιώνουμε για αυτούς γιατί είναι η καλύτερη παρέα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ που έφερες την τηλεόραση στο ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο είναι παντού και εσύ τώρα το έφερες και στην τηλεόραση. Είναι από συνεντεύξεις που χάρηκα, γιατί και από τις συνεντεύξεις που θα την ξαναδώ σε κάποιο σημείο, γιατί κάτι μου έκανε κλικ και θέλω να το μελετήσω περισσότερο. Ελπίζω τα αρνητικά να τα διορθώσουμε και τα θετικά να τα πολλαπλασιάσουμε, Γιάννη Τωμαδάκη. Ωστόσο, μου χρωστάς να μου πεις πώς σου φάνηκε η Ορεστιάδα ως επισκέπτης, ως άνθρωπος της περιοχής ζώντας εδώ και ως μέρος της τηλεόρασης. Έχει τα θετικά της, έχει τα αρνητικά της. Νομίζω ότι τα θετικά είναι περισσότερα. Mm-hmm. Τελεία. Θέλει πολύ ανάπτυξη το θέμα. Αυτό θα την κάνουμε ραδιοφωνικά. Ναι, απλώς λέω τα θετικά είναι περισσότερα. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ.